Λίντα Παπαδόπουλος. Η Λίντα Παπαδοπούλου είναι Ελληνίδα, είναι Κύπρια, η οποία μεγάλωσε στον Καναδά, επέστρεψε στην Κύπρο από τα 12 έως τα 18 και από τότε την απορρόφησε και την κέρδισε η Αγγλία, την κέρδισε η Αμερική, την κέρδισε ο κόσμος όλος, γιατί πλέον θα έλεγα ότι είναι μία top woman παγκόσμια. Καλώς όρισες, Λίντα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν σας είπα τι είναι. Είναι ψυχολόγος, κατά κύριο λόγο, η Λίντα. Και πλέον περιζήτητη σε όλο τον κόσμο. Έχω την ευκαιρία να τη φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Ελληνικού Πανοράματος, χάρη στο βιβλίο της, το νέο της βιβλίο. Τι λένε οι άντρες, τι ακούν οι γυναίκες, εκδόσεις Δίοπτρα. Και εδώ, κοντά μας, να μας τα πει. Πώς τα πέτυχες όλα αυτά, Λίντα, και είσαι και τόσο μικρή? Δύο πράγματα. Πιστεύω ότι πρώτα-πρώτα λατρεύω αυτό που κάνω και αν το αγαπάς, δίνεις τα όλα. Και δεύτερον, μεγάλωσα με πολύ καλό work ethic από τους γονείς μου. Δεν νομίζω όλοι οι Έλληνες το έχουμε αυτό, ότι η σκληρή δουλειά τελικά αποδίδει και πολύ πολύ σκληρή δουλειά. Ξέρεις, αυτή την εκπομπή συνήθως δείχνουμε τους Έλληνες προς τους Έλληνες του εξωτερικού. Αυτή τη φορά έχουμε την ευκαιρία και την τύχη να δείχνουμε μία Ελληνίδα του εξωτερικού προς όλους τους Έλληνες που μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο. Και νομίζω ότι είναι πολύ ιδιαίτερο και πραγματικά αισθάνομαι ότι έχετε κάτι διαφορετικό. Oh, thank you. Με ποια έννοια? Ότι ίσως έχετε καλύτερη τακτική, καλύτερη στρατηγική. Μαθαίνετε κάπως τα πράγματα να τα βάλετε σε μία τάξη και να πετυχαίνετε αυτούς τους στόχους. Νομίζω όταν μεγαλώνεις στο εξωτερικό, θυμούμαι στον Καναδά, δηλαδή πρώτα-πρώτα μεγάλωνα με αυτόν τον όνομα, Παπαδόπουλος, που σε κάνει διαφορετική. Όσο και να είσαι, κάνει σίγουρα διαφορετική από τα άλλα παιδιά. Κάτι χορταστικό πάντως. Πολύ χορταστικό. Και νομίζω ότι όντως πρέπει να. You have to carve out, πρέπει να αρχίσει να δημιουργάς το τι είσαι και το ποιος είσαι, χωρίς πιθανόν να είναι έτοιμα για σένα. Γιατί δεν υπάρχουν πολλοί όπως εσένα, δεν υπάρχουν. Νιώθεις διαφορετική. Αυτό μπορείς να δεις με θετικό πλευρό, με θετικό μάτι ή με αρνητικό. Και νομίζω γι' αυτό που. Και εγώ μου αρέσει πάρα πολύ να γνωρίζω κόσμο που. Πώς λες, repatriated, που το εξωτερικό που έρχονται. Επαναπατριστέντες. Ναι, γιατί έχουν υπέροχες ιστορίες και μερικές φορές είναι αυτές οι ιστορίες να μάθω ποιος είμαι. Γιατί ναι, μεν είμαι Έλληνας. Εγώ στην δική μου περίπτωση νιώθα και λίγο Καναδί, ήμουν στον Καναδά, αλλά δεν ήμουν ακριβώς ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ήμουν κάτι in between. Και νομίζω αυτό που το επεξεργάζεσαι, το σκέφτεσαι και σε βοηθά να κατασταλάξεις αυτά που νομίζεις ότι είναι σημαντικά για σένα. Και όταν τα βρεις αυτά, you work at them. Αυτό που είπες μόλις τώρα, η φράση που είπες μόλις τώρα, είναι νομίζω το τρέιλερ που θα παίζουμε στην Earth World από εδώ και πέρα, για να βλέπουν τι σημαίνει Ελληνίδα από τον Καναδά, Κύπρια, Αγγλίδα, Αμερικανίδα, διεθνής. Θα πάω στην αρχή της ιστορίας μας, της ιστορίας της δικής σου και των γονιών σου. Okay. Λοιπόν, οι Κύπροι γονείς σου, ο κύριος και η κυρία Παπαδοπούλου, έφυγαν από την Κύπρο ή γεννήθηκαν και αυτοί στον Καναδά? Όχι, έφυγαν από την Κύπρο σε αρκετά νεαρή ηλικία. Ναι. Η μάμα μου πήγε να σπουδάσει, ο παπάς μου πήγαινε όπως πολλοί Κύπροι με 50 λίρες στην τσέπη να κάνει να δει τον Καναδά και γνωριστήκαν εκεί. Ναι. Παντρευτήκαν, δεν φαντάζομαι δεν θα έχει πολλούς Κύπριους. Ναι. You'll do. No, ήταν, γνωριστήκαν, παντρευτήκαν. Σε ποιο μέρος του Καναδά? Toronto. Και εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα και όταν ήμουν 12 ήρθαν πίσω στην Κύπρο. Πώς έγινε αυτό, γιατί αποφασίσατε να επιστρέψετε? Νομίζω πάντα νιώθαν ότι ήταν πολύ σημαντικό να μεγαλώσω με αυτόν το idyllic, το ιδηλικό, idyllic, το ideal. Το ιδανικό ή το ιδανικό, ναι, θες να πεις, the ideal. The ideal, ναι. Το ιδανικό, ναι. Η ιδέα που είχαν για την Κύπρο δεν είχαν. Σίγουρα δεν είχε ναρκωτικά, δεν είχε τα ίδια προβλήματα όπως μια μεγαλούπολη όπως το Toronto. Και το είχαν πάντα στο μυαλό μου. Εσένα πώς σου φάνηκε? Εγώ ήμουν τρισευτυχισμένη γιατί κάθε καλοκαίρι εγώ περνούσα στην Κύπρο με τη γιαγιά, τον παππού, τα ξαδέρφια. Είμαι και μονάχο παιδί, γιατί αυτό για μένα να πήγαινα Κύπρο με όλα τα ξαδέρφια και αυτά τη λάτρευα. Γι' αυτό που είπαν είναι καιρός να πάμε πίσω, I was very happy. And you were happy for the 6 years. And I was happy. Πάλι όμως βρίσκεις δυσκολίες. Δεν πήγα πίσω και αμέσως. Δηλαδή, ξέρεις, όταν τέλειωσαν το καλοκαίρι και πλέον δεν ήταν αυτό και πρέπει να πας πίσω στο σχολείο. Και οι νοοτροπίες σίγουρα διαφορετικές. Δεν ήταν
πάνε εύκολα σίγουρα, αλλά το τι μου άρεσε πάντα πάνω στην Κύπρο, νομίζω για μένα προσωπικά, ήταν το τι σημαίνει η οικογένεια. I found that very important, ας πούμε. Και νομίζω, I don't know, αυτόν τον χρωστό στους γονείς μου ήταν υπέροχη με το σκέψη ότι δεν επέβαλαν τα πρέπει που πολλοί Κύπροι γονείς ήταν. Δηλαδή, καταλαβαίναν ότι μεγάλωσα Καναδά, γι' αυτόν μπορεί μερικές από τις ιδέες μου, έστω σαν το 10 χρόνια. Γι' αυτό και έμαθες να είσαι και πιο ανοιχτό μυαλό και μπόρεσες να πετύχεις και σε αυτό που σπούδασες τελικά. Absolutely. Πότε αποφάσισες να γίνεις ψυχολόγος? Ήθελα να κάνω τη δουλειά σας. Ήθελα να ήμουν δημοσιογράφος και πήγα να σπουδάσω δημοσιογράφος. Μα και έγινες τελικά. Μα και έγινες. Μα νομίζω ότι συνταυτίζονται και αρκετά, γιατί I think I loved people, human behavior. Μ' άρεσαν οι ιστορίες οι ανθρώπινες. Και στον Καναδά, όταν σπουδάζεις το πρώτο σου πτυχίο, αναγκαία κάνεις έναν course ψυχολογίας. Και μπαίνω μέσα και δεν θα ξεχάσω ένας καθηγητής που ήταν περίπου τόσο χοντρός, φαλακρός, αλλά άνοιξαν το στόμα του και μιλούσαν τόσο beautifully, τόσο εύγλωτα, τόσο ωραία, και λέω εγώ τι υπέροχος άνθρωπος, και πραγματικά λάτρεψα την ψυχολογία μέσα από τα μάτια αυτού του καθηγητή. Ήταν από τους καθηγητές που έχεις μία φορά στη ζωή. Πάντα είναι κάποιος που είναι καθοριστικός. Εμένα ήταν καθηγήτρια της μουσικής αυτή που με έμαθε να τραγουδάω, να χειρίζομαι τη φωνή μου, την άρθρωσή μου. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι η στιγμή όμως να δούμε ένα βιογραφικό που έχουμε ετοιμάσει. Είναι μόλις η αρχή του βιογραφικού και θα δείτε που έχει φτάσει μέχρι τώρα η Λίντα. Εκείνος λέει, στις ομορφίες σου είσαι σήμερα και εσύ ακούς, επιτέλους έκανες κάποια προσπάθεια να σου λουποθείς. Εκείνη λέει, αλήθεια δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα για τα γενεθλιά μου. Και μετά απογοητεύεται που εκείνος δεν κανόνισε τίποτα. Σας φαίνεται γνωστά όλα αυτά? Οι γυναίκες πασχίζουν να καταλάβουν τους άντρες. Οι άντρες πασχίζουν να καταλάβουν τις γυναίκες. Το πάντα επίκαιρο θέμα των σχέσεων μεταξύ των δύο φίλων πραγματεύεται στο βιβλίο της «Τι λένε οι άντρες και τι ακούν οι γυναίκες» η γνωστή Κύπρια ψυχολόγος Λίντα Παπαδόπουλος. Σπούδασε ψυχολογία και ειδικεύτηκε σε συμβουλευτική ψυχολογία και δερματοψυχολογία. Στο πλούσιο βιογραφικό της περιλαμβάνονται συνεργασίες με τον Big Brother, τη σειρά I Am Celebrity, Get Me Out of Here, στο The Extra Factor και στην πολύ γνωστή εκπομπή των Richard και Judy. Έχει πολλές φορές συνεργαστεί με τα κανάλια Sky, Channel 5, ITN και BBC. Σήμερα εργάζεται ως κλινική ψυχολόγος και είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μετροπόλιταν του Λονδίνου. Σε ψηφοφορία που διεξήχθη το 2008 στη Μεγάλη Βρετανία, το κοινό την ανακήρυξε ως την πιο σημαντική ψυχολόγο της χώρας, ενώ το 2007 το Κυπριακό Madame Figaro τη βράβευσε ως τη γυναίκα επιστήμονα της χρονιάς. Χαίρομαι τόσο πολύ που βρίσκομαι εδώ και πραγματικά ιδιαίτερη συγκίνηση που παίρνω αυτή την αναγνώριση από τη χώρα μου, από την Κύπρο. Thank you so much για όλες που ψηφίσατε για μένα, για την Madame Figaro, για την τόσο όμορφη αλλά και σημαντική εκδήλωση. Τους χαιρώνω σε όλες εσάς, μάνες, οικογυρές, επιστήμονες, ηθοποιούς, και ιδιαίτερα στις δύο πιο σημαντικές γυναίκες της δικής μου ζωής, τη μανούλα μου που μου πάντα έδωσε τόσο πολύ αυτοπεποίθηση να διεκδικώ τα όνειρά μου, και την μεγαλύτερη αγάπη της ζωής μου, την κορούλα μου, Jessica, που πραγματικά μου κάνει τη ζωή μου μαγική. This one's for you, baby girl. Ευχαριστώ. Είναι εκπληκτική.